πραγματικά είναι πολύ σημαντικό οι εργαζόμενοι, οι πολίτες αυτού του Δήμου, όπως και όλης της χώρας, να είναι δραστήριοι, μάχημοι, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα μπρος, να πιέσουμε, να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε. Μόνο με τον αγώνα και με την ενότητά μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό η πείρα που βγαίνει, πάρα πολύ σημαντική η πείρα που βγαίνει τα τελευταία χρόνια, ιδίως τον τελευταίο χρόνο, μέσα σε συνθήκες και κρίσης και μιας ασθενικής ανάκαμψης που υπάρχει, παρότι είναι η πανδημία, παρότι είναι όλα αυτά τα προβλήματα, ότι συντονίζονται οι αγώνες, γιατί οι εργαζόμενοι αυτού του τόπου συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο ότι ενιαία είναι τα προβλήματα. Δεν είναι ένα πρόβλημα το λατομείο, ξεχωριστό πρόβλημα το κέντρο υγείας ή η έλλειψη αγροτικού γιατρού, ξεχωριστό πρόβλημα το σχολείο και οι καθηγητές ή οι δάσκαλοι που λείπουν, η γέφυρα που χρειάζονται οι αγρότες για να περνάνε τα κοπάδια τους στο Στριμώνα ή δεν ξέρω τι σε άλλα ποτάμια της πατρίδας μας. Είναι όλα αυτά τα προβλήματα ενιαία και αδιαίρετα, γιατί έχουν την ίδια αιτία, λέμε εμείς. Και η αιτία είναι αυτό το σύστημα μέσα στο οποίο ζούμε, είναι αυτό το κράτος το οποίο και άδικο είναι και αντιλαϊκό είναι, δεν ενδιαφέρεται ούτε έχει σκοπό της ύπαρξής του όλες οι υπηρεσίες του, ο τρόπος που λειτουργεί, τα μέτρα που παίρνει για να υπηρετήσει τα συμφέροντα των πολλών, του εργαζόμενου δηλαδή, λαού, του εργάτη, του υπάλληλου, του αγρότη, του μικροεπαγγελματία, του επιστήμονα, του νέου και της νέας, αλλά είναι για να υπηρετήσει τα συμφέροντα των λίγων. Αυτών που έχουν συμφέροντα να σκάβουν, να εξορίσουν, να κάνουν τα λατομεία, για παράδειγμα, ή να στείνουν τις ανεμογεννήτριες, που είναι μεγάλα ιδιωτικά, μονοπωλιακά, όπως τα λέμε εμείς, συμφέροντα, που έχουν διασυνδέσεις, είναι και εγχώροι τέτοιοι, ντόπιοι, από την Ελλάδα δηλαδή, αλλά είναι και ξένες επίσης πολυεθνικές που συνεργάζονται μεταξύ τους και σκοπό έχουν μόνο τούτο εδώ, το κέρδος δηλαδή, που λέγεται καπιταλιστικό κέρδος. Και προκειμένου να έχουν περισσότερα κέρδη, ξεζουμίζουν συνέχεια τον ελληνικό λαό, ξεζουμίζουν εσάς, ξεζουμίζουν όλους μας με φόρους, με μειώσεις μισθών, με εκμετάλλευση και βεβαίως ξεζουμίζουν και ρουφάνε τη γη μας, το περιβάλλον, τον αέρα, όπως είπατε σωστά, που αναπνέουμε. Και δυστυχώς τα προβλήματα δεν εμφανίζονται μόνο την περίοδο των μνημονίων της μεγάλης οικονομικής κρίσης. Και σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης τα προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν και οι εργαζόμενοι να υποφέρουν. Εδώ για παράδειγμα τώρα, τα τελευταία δύο χρόνια, που υποτίθεται, όπως λέει και η κυβέρνηση, αλλά και που δείχνουν και τα στατιστικά στοιχεία, ότι έχουμε μια μικρή ανάκαμψη στο ΑΕΠ και λοιπά. Δεν είμαστε στη βαθιά οικονομική κρίση. Και ακολουθείται όχι περιοριστική πολιτική που περιόριζε, έκουβε με το τσικούρι τότε τους μισθούς και λοιπά, τις συντάξεις και όλα αυτά, ή τις κοινωνικές παροχές. Τώρα γίνεται, όπως τη λένε αυτή, επεκτατική πολιτική. Δηλαδή δίνονται κάποιες παροχές, δίνονται κάποια κονδύλια, παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν κέρδη οι μεγάλοι όμιλοι επιχειρηματίες, άρα υποτίθεται ότι θα έπρεπε να μπαίνουν στην τσέπη και του εργαζόμενου λαού, και του εργάτη και του αγρότη, έστω ως αυξήσεις μισθών ή επαναφορά των συντάξεων. Ενώ συμβαίνει το αντίθετο. Ακόμα και κάποιες μικρές, κυρίως προεκλογικά, για τέτοιους λόγους τις δίνουν για να έχουν και το κομματικό ακροτήριο και να εξασφαλίζουν και τους ψήφους οι κυβερνήσεις και τα διάφορα αστικά πολιτικά κόμματα, εξανεμίζονται από την ακρίβεια, από τις ανατιμήσεις. Γιατί αυτή η πολιτική που ακολουθούν δημιουργεί πληθωρισμό, δημιουργεί πληθωριστικές τάσεις, που σημαίνει γίνονται ανατιμήσεις, ακριβένουν τα προϊόντα, οπότε μπορεί να μπαίνει ένα ευρώ από τη μία τσέπη και να σου παίρνει δύο από την άλλη, πηγαίνοντας να ψωνίσεις στο σούπερ μάρκετ, στην αγορά, ή ο αγρότης να πάρει τα εφόδια
ή τα φυτοφάρμακα ή οτιδήποτε άλλο που χρειάζεται για να αναπτύξει την παραγωγή του. Και ακριβώς επειδή η αιτία βρίσκεται σε αυτό το σύστημα, σε αυτό το κράτος και αυτούς που διαχειρίζονται το κράτος και το σύστημα, που είναι οι εκάστοτε κυβερνήσεις, εκεί πρέπει να σκεφτούμε και να προβληματιστούμε όλοι. Το ΚΚΕ, αυτό που σας υπόσχεται και το βλέπετε και γι' αυτό ελεγχόμαστε, είναι να προωθούμε όσο γίνεται καλύτερα, όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά και μέσα στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και έξω από αυτή, μέσα στους αγώνες, στο δρόμο δηλαδή, με τις κινητοποιήσεις, για να διεκδικούμε, να πιέζουμε και να αποσπάμε έστω και μικρά βήματα, μικρές κατακτήσεις που έχει ανάγκη και εδώ ο τόπος, όλος ο Δήμος της Συντικής και τα χωριά της περιοχής, ο Νομός Ερών, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, εμείς θα κοιτάξουμε να προβάλλουμε τα αιτήματα. Όλα τα αιτήματα. Για παράδειγμα, ξέρετε ότι η θέση μας, για να ξεκινήσω από αυτό που είπατε ως πρώτο ζήτημα για το Λατομείο, παρότι η επίσκεψή μας δεν είναι μόνο αυτό, στον Αλαλιά εδώ, είναι κάθετη, λέμε όχι, αλλά πρέπει όμως, σας λέμε ταυτόχρονα, να δείτε και ποιοι έχουν την πλειοψηφία στη Βουλή. Δεν μπορεί να λέτε εσείς που είστε μέσα στη Βουλή όλοι, εμείς 15 βουλευτές έχουμε, γιατί τόσους μας δώσατε, τόσους στείλατε στη Βουλή από το ΚΚΕ. Το θέμα είναι τι κάνουν οι υπόλοιποι 285. Διότι θα σας θυμίσω ότι αυτό το πρόβλημα εδώ με το Λατομείο, με την εξόρυξη, με την καταστροφή του περιβάλλοντος και ένα σωρό άλλες επιπτώσεις που θα έχει εδώ στον τόπο, ξεκίνησε επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με τον Ανομερίτη. Ναι. Κάποιες δεκαετίες πριν. Είναι συνεχίστηκε, έκτοτε μεσολάβησαν κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, μεσολάβησαν κυβερνήσεις άλλες συνεργασίας μεταξύ τους και Νέας Δημοκρατίας, επίσης ΠΑΣΟΚ και άλλων μικρότερων κομμάτων. Μεσολάβησε η διακυβέρνηση για 4,5 χρόνια περίπου του ΣΥΡΙΖΑ και η κατάσταση παραμένει ίδια. Επανέρχεται το πρόβλημα. Και μάλιστα για την ιστορία να πω το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση ψήφισε αυτόν τον αντιπεριβαλλοντικό νόμο που επιτρέπει εξορίξεις και τέτοιες εργασίες λατομείων κλπ. Σε περιοχές προστατευόμενες που έχουν φυσικό κάλος, περιοχές Natura κλπ. Επί ΣΥΡΙΖΑ ψηφίστηκε ο νόμος που επεκτείνει τη δυνατότητα να γίνονται εξορίξεις και πάνω εδώ τώρα στηρίζονται οι καινούργοι μεγαλοσχήμονες, μεγαλοεπιχειρηματίες και θέλουν να κάνουν το Λατομείο. Παρότι υπάρχουν συγκεκριμένες μελέτες του ΙΓΜΕ, άλλων επιστημονικών φορέων και εμείς μελετάμε τους επιστήμονες και ακούμε κυρίως τους επιστήμονες, οι οποίοι λένε ότι βεβαίως είναι ραδιενεργό το υλικό του γρανίτη, ότι έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον, στον υδροφόρο ορίζοντα θα έχουν επιπτώσεις. Βρήκαν και, από ό,τι θυμάμαι τη μελέτη, τη μία βρήκε και δείγματα ουρανίου. Άρα λοιπόν υπάρχει ζήτημα εδώ. Και βεβαίως πρέπει να ανατραπούν όλες αυτές οι μελέτες ή οι εργασίες που έχουν γίνει που επιτρέπουν να γίνει το Λατομείο. Και σε αυτή την κατεύθυνση εμείς είμαστε στο πλευρό σας. Θα το παλέψουμε και στη Βουλή και παντού. Άλλο ζήτημα που πάλι και αυτό ίδιο πρόβλημα είναι. Κοιτάξτε να δείτε, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για παράδειγμα, που τις πολυδιαφημίζουν πάρα πολύ τώρα και είναι και της μόδας σε όλη την Ευρώπη. Είναι της μόδας βέβαια γιατί έχουν πολλά κέρδη επίσης οι επιχειρηματίες αυτοί που ασχολούνται με αυτά και θέλουν να τις προωθήσουν. Και εδώ βλέπω, είδαμε πώς φαίνεται στο βουνό καθώς μπαίνει σε αυτό το ζήτημα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο ζήτημα ότι δεν προστατεύεται το περιβάλλον με τις ανεμογεννήτριες ή με αυτές τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι ότι ουσιαστικά οδηγούν σε ενεργειακή φτώχεια. Το ενεργειακό πρόβλημα της χώρας δεν λύνεται έτσι. Μπορεί ως ένα βαθμό φυσικά να βοηθάει, να παράγεται κάποια ενέργεια, όμως το πρόβλημα της ενέργειας δεν λύνεται. Πολύ περισσότερο δεν λύνεται το πρόβλημα του να μην πληρώνει ακριβά το ρεύμα, την ενέργεια, ο ελληνικός λαός. Η εργατική, η αγροτική, η λαϊκή οικογένεια. Γιατί θα μεγαλώσει το κόστος και με τις ανεμογεννήτριες. Και φυσικά θα επιβληθούν και νέοι φόροι, νέα τέλη, τα οποία θα τα πληρώνει πάλι ο εργαζόμενος κόσμος. Αυτή είναι η ουσία
σε αυτό το ζήτημα. Και γι' αυτό εμείς είμαστε αντίθετοι, όχι για τη μορφή της ενέργειας που πρέπει να αξιοποιηθεί, αλλά από μέσα από ποιες προϋποθέσεις, από ποιο κράτος, από ποια εξουσία και μέσα σε ποιο σύστημα. Και φυσικά όλα αυτά τα ζητήματα θα κοιτάξουμε να προωθήσουμε και στη Βουλή με ερώτηση όλα αυτά τα θέματα και με ερωτήσεις και για τη γέφυρα που είπε ο φίλος που αφορά τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους γενικότερα, τους κατοίκους εδώ της περιοχής, γιατί οπωσδήποτε πρέπει να γίνει αυτό το έργο. Τώρα δεν είναι και τόσο κοστοβόρο να πούνε ότι δεν μπορούν να βρουν τη χρηματοδότηση, δεν μπορούν να βρουν τα χρήματα το να γίνει μια γέφυρα να περνάνε από εκεί, και άλλες υποδομές οπωσδήποτε που χρειάζονται εδώ, μαζί με αντιπλημμυρικά έργα τα οποία λείπουν και σε όλο το νομό και παντού, αντιδιαβρωτικά έργα, αντιπλημμυρικά έργα. Πλημμυρίζει το ποτάμι, καταστρέφεται πάλι παραγωγή, πληρώνουν τις περιουσίες του κόσμος και δεν αποζημιώνεται μετά. Συνήθως αυτό γίνεται και δεν υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα μέτρα πολιτικής προστασίας, όπως είναι και η αντιπυρική προστασία ή η αντισεισμική θωράκιση της χώρας σε όλη την Ελλάδα. Αυτό αφορά και δεν χρηματοδοτούνται αυτά τα έργα, ενώ έπρεπε να είναι σε προτεραιότητα. Και φυσικά σε συνθήκες πανδημίας, εντάξει, βγαίνει ο Πρωθυπουργός κάθε μέρα και λέει να κάνετε το εμβόλιο, να φοράτε τη μάσκα, να κάνετε τα τεστ. Σύμφωνοι. Εμείς έχουμε καλέσει και καλούμε και όλο τον ελληνικό λαό να κάνει τα εμβόλια, να κάνει και τα τεστ, να φοράει και τις μάσκες, να κάνει, να τρίβεται και με τα αντισηπτικά. Όλα αυτά χρειάζονται και είναι απαραίτητα και είναι η ατομική ευθύνη του καθένα. Όμως δεν μπορεί να τα ρίχνουμε όλα στην ατομική ευθύνη. Γιατί την ίδια ώρα λέμε, κύριε Μητσοτάκη, εσείς λέτε και δείχνετε με το δάχτυλο τον κάθε άνθρωπο, τον οικογενειάρχη, τον εργαζόμενο, τον μεροκαματιάρη, να κάνει αυτά, να κάνει τα εμβόλια, να κάνει τα τεστ, να πάρει τις μάσκες, να πάρει τα αντισηπτικά, να πληρώνει και από την τσέπη του όλα αυτά βεβαίως. Αλλά εσείς τι κάνετε ως κράτος? Γιατί δεν λύνετε το πρόβλημα των υποδομών? Γιατί δεν προσλαμβάνετε γιατρούς? Τα νοσοκομεία είναι ουσιαστικά υποστελεχωμένα, δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Ούτε καν έχουν γίνει νοσοκομεία μιας νόσου, μόνο για τον COVID τώρα τα τελευταία 2 χρόνια, και τα έχουν παρατήσει όλα τα άλλα, και τώρα ούτε για τον COVID μπορούν να εξυπηρετήσουν. Πεθαίνουν άνθρωποι στα ράτζα που είναι διασωληνωμένοι. Γιατί λείπουν γιατροί, γιατί λείπουν κρεβάτια, γιατί λείπουν μεθ, γιατί λείπουν νοσηλευτές, γιατί δεν έχουν όλες τις απαραίτητες υποδομές και τις ιατρικές συσκευές που χρειάζονται. Γιατί αυτά δεν τα δίνει το κράτος, δεν χρηματοδοτεί το δημόσιο. Άρα είναι πρόβλημα του κυρίου Μητσοτάκη, είναι πρόβλημα των κυβερνήσεων τι κάνουν για όλα αυτά, για να σώσουν τον άνθρωπο. Και όχι να πετάνε τον μπαλάκι συνέχεια στον εργαζόμενο άνθρωπο και να του λένε και να του κουνάνε το χέρι και να δημιουργούν και αντιδράσεις και να του κόβουν και το μεροκάματο επιπλέον τώρα με τα μέτρα που πήραν. Χρειάζεται αυτά τα ζητήματα ενιαία να ειδωθούν. Και το πρώτο και κύριο πρόβλημα είναι αυτό που λέγεται κρατική ευθύνη, κυβερνητική ευθύνη, ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, γιατί το απαξιώνουν συνεχώς. Επίταξη εδώ και τώρα του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Και όχι επίταξη όπως λέει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή να πληρώνει το μεγαλοκλινικάρχη για ένα κρεβάτι που διαθέτει ή για μια μεθ ή για ένα γιατρό που χρησιμοποιεί το κράτος, το δημόσιο, αλλά να τον επιτάξει πραγματικά. Κύριε, είμαστε σε κατάσταση πολέμου, να το πω έτσι, γιατί πόλεμος είναι η πανδημία, πεθαίνουν συνάνθρωποι μας, θα έρθει ο ιδιωτικός τομέας και δεν θα έχει κέρδη. Ξέρετε πόσα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ευρώ κέρδισαν οι μεγάλοι όμιλοι, οι ιδιωτικοί στον τομέα της υγείας αυτά τα 2 χρόνια. Τεράστια ποσά. Μέσα στην πανδημία που ο κόσμος πεθαίνει, που ο κόσμος υποφέρει, αυτοί είχαν κέρδη. Δεν ξέρουν πού να βάλουν τα χρήματα που παίρνουν από τον ελληνικό λαό και από το κράτος επιπλέον που τους επιδοτεί. Παίρνει υποτίθεται τα χρήματα από το Ταμείο Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα δίνει κατά 95% στους μεγάλους επιχειρηματίες. Ούτε καν σε κάποιους μικροεπιχειρηματίες εδώ για να λειτουργήσουν την επιχείρησή τους, να ξεχρεώσουν οι άνθρωποι που έχουν οικογενειακές επιχειρήσεις, δουλεύουν με την οικογένειά τους. Αλλά τα δίνει στους μεγάλους.
και την ίδια ώρα τους βάζει και φοροαπαλλαγές. Τους απαλλάσσει από φόρους και χαρατσώνει τον ελληνικό λαό. Τον εργαζόμενο, τον αγρότη, τον επαγγελματία, τον συνταξιούχο. Άρα λοιπόν αυτά τα ζητήματα, ξαναλέω, είναι όλα ενός προβλήματος, μιας αιτίας, και σε αυτή την κατεύθυνση νομίζω πρέπει, αν το συνειδητοποιήσουμε όλοι και αν καταλάβουμε ότι η δύναμή μας είναι η ενότητά μας στη βάση κάτω, ο λαός να ενωθεί και να μας χωρίζουν ούτε τα κόμματα, ούτε οι ιδεολογίες, ούτε τίποτα, γιατί είμαστε το κριτήριό μας, εμείς λέμε, μας έχετε ακούσει, είναι κοινωνικό ταξικό. Δηλαδή εμένα δεν με ενδιαφέρει αν ο άλλος ψήφισε Νέα Δημοκρατία, αν ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, αν ψήφισε ΠΑΣΟΚ ή ΚΚΕ. Με ενδιαφέρει αν είναι εργάτης, αν είναι άνεργος, αν είναι αγρότης, αν είναι επαγγελματίας, και όχι αν είναι μυτιλινέος ή μεγάλος, δεν ξέρω τι να μην τους πω όλους που είναι, μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού αυτούς που λέμε εμείς ολιγαρχία του πλούτου. Αυτοί που έχουν και την πραγματική εξουσία σε αυτό εδώ τον τόπο και καθορίζουν και τις κυβερνήσεις και τις πολιτικές των κομμάτων τους. Γιατί εμείς δεν έχουμε καμιά εξάρτηση από όλους αυτούς. Ενώ δυστυχώς τα άλλα κόμματα έχουν τέτοιες εξαρτήσεις. Και γι' αυτό υπηρετούν αυτές τις πολιτικές. Αν λοιπόν συνειδητοποιήσουμε ποιος είναι ο ένοχος, ποια είναι η αιτία, θα βρούμε και τις λύσεις σε ποια κατεύθυνση πρέπει να παλέψουμε και τι πολιτικές επιλογές πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να αλλάξουμε αυτή εδώ την κοινωνία και αυτό εδώ το σύστημα, το κράτος και όσους το υπηρετούν. Με αυτά τα λόγια και με την υπόσχεση ξανά να προωθήσουμε ζητήματα, είδατε τώρα τελευταία, επειδή μίλησε και ο φίλος, ο σύντροφος, ο συνταξιούχος εκεί, εμείς καταθέσαμε ξανά πρόταση νόμου να επανέλθουν οι μισθοί, να επανέλθουν οι συντάξεις, να επανέλθει ο 13ος, 14ος μισθός και η σύνταξη και οι συντάξεις που έχουν κοπεί από τα χρόνια των μνημονίων, και τις απόρριψαν δυστυχώς όλα τα άλλα τα κόμματα. Κυρίως αυτά που έχουν την πλειοψηφία, τα μεγάλα τα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι άλλοι δεν την ψήφισαν. Τη βάλαμε στη Βουλή για ψήφιση και το απορρίψαν. Ρωτήστε τους, κύριοι, γιατί το απορρίψατε την πρόταση του ΚΚΕ, και ύστερα σου ζητάνε, λέει, να βρεθούμε, λέει ο Τσίπρας, με τον Κουτσούμπα, με τον άλλον, και να τα βρούμε και να τα πούμε. Κύριε, τι να τα βρούμε, ορίστε στη Βουλή μέσα, βρέστε τα. Γιατί δεν ψηφίζετε αυτή την πρόταση που κατέθεσε το ΚΚΕ, για παράδειγμα. Και αυτά είναι τα προβλήματα. Και μην ταυτίζετε όλους τους βουλευτές, όλους τους πολιτικούς ή τα κόμματα. Δεν είναι οι ίδιοι. Ούτε είμαστε οι ίδιοι. Υπάρχει και το ΚΚΕ που βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Τα βλέπει, πιστεύουμε, από τη σκοπιά των εργαζομένων και του λαού μας. Και σε αυτή την κατεύθυνση παλεύουμε. Και παλεύουμε και θέλουμε να γίνουμε και καλύτεροι και πιο αποτελεσματικοί όσο γίνεται. Να σας ευχηθώ λοιπόν καλή δύναμη σε όλους σας, καλή υγεία να έχετε και στους αγώνες μαζί, και οτιδήποτε είναι ανοιχτή γραμμή να έχουμε και με τους φορείς, οτιδήποτε θέλετε, υπομνήματα, αιτήματα, για να πηγαίνουμε στα Υπουργεία, στη Βουλή μέσα, να πιέζουμε, να επιλύονται τα ζητήματα. Δεν υπάρχει καμιά αντίρρηση εκ μέρους μας. Σας ευχαριστώ.